Γεια σας, επιτέλους τα βρήκα, τα μπισκότα που τρελαίνομαι. Φυσικά έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί δυστυχώς πολλές φορές οι συνταγές από το διαδίκτυο δεν αντιστοιχούν σε αυτά που λένε. Στο τέλος του βίντεο θα αντικαταστήσω τη ζάχαρη με την ερυθριτόλη και το λευκό αλεύρι με το αλεύρι ολικής. Βγαίνουν πολύ τραγανά από έξω και μαλακά από μέσα. Τα μπισκότα αυτά θα τα λατρέψουν όλοι. Πιστέψτε με ένα ποτήρι γάλα είναι μία απόλαυση. Πρώτα λιώνουμε τη μαύρη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Καλά είναι να πάρουμε σοκολάτα με 74% κακάο, γιατί με λιγότερο κακάο που αντιστοιχεί σε 54% τα μπισκότα θα απλώνονται πιο πολύ και δεν θα κρατούν τη φόρμα τους. Τη σοκολάτα μπορείτε να τη λιώσετε στο φούρνο μικροκυμάτων 3 φορές από 30 δευτερόλεπτα ή όπως κάνω εγώ σε μπεν μαρί, βράζοντας το νερό σε μία μικρή κατσαρόλα. Πάνω βάζουμε ένα γυάλινο μπολ, προσοχή δεν πρέπει να ακουμπάει το νερό στο γυάλινο μπολ. Σπάμε τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια μαζί με το βούτυρο και ρίχνουμε μέσα στο μπολ και ανακατεύουμε με μία σπάτουλα μέχρι που να λιώσει όλη η σοκολάτα. Όταν μένουν μικρά σοκολατάκια, τότε αφαιρούμε το μπολ και είναι έτοιμη για τη χρήση. Η συνταγή δεν είναι καθόλου δύσκολη. Έψαχνα αυτή τη συνταγή αρκετό καιρό, γιατί στην αγορά πουλάνε τέτοιο είδος μπισκότα που είναι πάρα πολύ γλυκά για μένα, που δεν τρώγονται και φυσικά με φουλ συντηρητικά. Αφού λιώσαμε τη σοκολάτα, πάμε να χτυπήσουμε στο μίξερ τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για 4-5 λεπτά για να αποκτήσουμε ένα αφράτο μείγμα. Και παράλληλα ανακατεύουμε τη σοκολάτα μας. Προσθέτουμε σιγά σιγά τη μάζα σοκολάτας στα αυγά και ξανά χτυπάμε με το μίξερ για λίγα λεπτά για να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Μέσα στο αλεύρι προσθέτουμε το baking powder και ρίχνουμε μέσα στο μείγμα. Συνεχίζουμε να χτυπάμε με το μίξερ για ένα λεπτό. Κοιτάξτε πως πρέπει να είναι η υφή της ζύμης. Όχι πολύ ρευστή, αλλά ούτε και πολύ σταθερή. Πρέπει να πέφτει από το σύρμα το μίξερ. Αυτό ήταν. Η ζύμη είναι έτοιμη. Τώρα προσθέτουμε τις λευκές σταγόνες και τις σταγόνες σοκολάτας γάλακτος ή τις μαύρες. Αν δεν θα βρείτε σταγόνες, δεν πειράζει, μπορείτε απλά να κόψετε σοκολάτες σε μικρά κομμάτια. Τώρα ανακατεύουμε με μία σπάτουλα και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Κλείνουμε το τάπερ και το βάζουμε μέσα στο κάτω ράφι του ψυγείου για περίπου 1-1,5 ώρα, ώστε το μείγμα να γίνει σταθερό για να πλάθουμε τα μπισκότα πιο εύκολα. Μην αφήσετε όμως παραπάνω, αλλιώς το μείγμα θα γίνει πολύ σκληρό σαν πέτρα και θα είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε από εκεί τη ζύμη για να πλάσουμε τα μπισκότα. Μπορούμε να ετοιμάσουμε τις μπάλες το βράδυ και το πρωί θα έχουμε έτοιμα μπισκότα για ψήσιμο. Ή όπως το έχω αναφέρει πιο πάνω, μπορούμε να βάλουμε και μέσα στην κατάψυξη, κάνοντας μπαλάκια και αποθηκεύοντας σε ένα τάπερ. Η ζύμη έγινε σταθερή και τώρα πάμε να τα ψήσουμε. Ανάβουμε το φούρνο, βάζουμε τα γάντια και ετοιμάζουμε μπάλες περίπου από 70 γραμμάρια. Άμα θέλετε να είναι πιο μικρά τα μπισκότα, τότε τα πλάθετε πιο μικρά. Απλώνουμε 9 μπισκότα σε ένα ταψί πάνω στη λαδόκολλα σε απόσταση, γιατί θα απλωθούν. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς πάνω κάτω αντίστασης στη μεσαία σχάρα για περίπου 15 λεπτά. Τώρα που βρήκα αυτή τη συνταγή, την άλλαξα φυσικά ό,τι αφορά τη ζάχαρη και το αλεύρι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Βγαίνουν μεγάλα μπισκότα και ένα μπισκότο μαζί με το καφέ επιτρέπω στον εαυτό μου. Από τα ραγίσματα μπορούμε κατευθείαν να καταλάβουμε αν τα μπισκότα έχουν ψηθεί. Στην αρχή είναι πολύ μαλακά και μόλις κρυώσουν γίνονται τραγανά απ' έξω και πολύ αφράτα και τρυφερά από μέσα. Τα διατηρώ πάνω από μία εβδομάδα μέσα σε ένα κουτάκι για τα μπισκότα σε ένα στεγνό μέρος. Φτιάξτε τα πιο τρυφερά, τα πιο σοκολατένια μπισκότα για ένα τέλειο σνακ.
Είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν τα αγαπημένα σας. Εσείς που λατρεύετε τέτοιο είδος μπισκότα, τη ζάχαρη μπορείτε να την αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο γλυκαντικό όπως η ερυθριτόλη, που ο γλυκημικός δείκτης αντιστοιχεί σε 0. Και το λευκό αλεύρι με το αλεύρι ολικής. Κάντε τα πιο υγιεινά και απολαύστε τα μαλακά μπισκότα με μπόλικη σοκολάτα ή αλλιώς τα λένε τα κλασικά αμερικάνικα soft cookies. Σας εύχομαι υγεία και υγιεινό τρόπο ζωής. Ευχαριστώ. Γεια σας. Το καλό σε αυτά τα μπισκότα είναι ότι η ζύμη ετοιμάζεται μέσα σε 10 λεπτά. Φτιάχνουμε τις μπάλες, τις οποίες μπορούμε να βάλουμε και μέσα στην κατάψυξη και όποια στιγμή τα θέλουμε βγάζουμε από την κατάψυξη, τα ψήνουμε και τα απολαμβάνουμε.